αυτό και έχει τεθεί από το 2011 από εμάς. Και έχει τεθεί γιατί, όπως ξέρετε, τα έχουμε πει και η Υπουργία και στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, είμαστε στη μοναδική περιοχή που είναι στην Δελταζόνη, δεν χρειάζεται. Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο σας συγχαίρουμε, έτσι, γιατί θα πρέπει να λέμε όχι μόνο την κριτική που σας κάναμε τότε, θα πρέπει να λέμε και τα θετικά. Σας συγχαίρουμε για το γεγονότος του φυσικού αερίου, τόσο και τις εξαγγελίες του τιμολογίου, αλλά και το κομμάτι του φυσικού αερίου. Αλλά εδώ, το αλλά δεν έχει την αρνητική έννοια που αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να βάλουμε μια-δυο παραμέτρους. Θα πρέπει να δούμε μια πιο ολιστική προσέγγιση και φαντάζομαι ότι αυτό είναι στους σκοπούς για τη δυτική Μακεδονία. Προφανώς υπάρχουν σχέσεις κόστος ωφέλους. Και αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι όταν μιλάμε για φυσικό αέριο δεν μιλάμε για τη θέρμανση. Μιλάμε για παροχή απευθείας θέρμανσης. Το είπα και προηγουμένως με επιδότηση. Γιατί δεν ξέρω κάποιος από τον προηγούμενο συνομιλητών είπε για τηλεθέρμανση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εμείς στα Γερμανικά μιλήσαμε για την τηλεθέρμανση των Γερμανών και όταν ο Δήμαρχος μας είπε ότι γίνονται προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη, με εσάς και τα λοιπά για την άνοιξη φυσικού αερίου, έστω και με Βίτσο Αρπαϊπάη, με ένα παράδειγμα φορτηγά και τα λοιπά, γιατί έτσι λέγεται ο όρος, δηλαδή κομικός αγωγός. Λοιπόν, είπαμε ναι, προφανώς είναι καλύτερο, γιατί είναι υποπολαπλάσιο το κόστος κατασκευής. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Προφανώς όπου μπορούμε να βάλουμε φυσικό αέριο για να έχουμε θέρμανση είναι προτιμότερο από την τηλεθέρμανση, εφόσον την τηλεθέρμανση την παίρνουμε σχεδόν, αν με επιτρέπετε, δωρεάν, όπως την παίρνουν οι μεγάλες πόλεις Δυτικής Μακεδονίας. Τα λέω αυτά εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε όλοι σε αυτή την εξωτερική σε επίπεδο σχεδόν, ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο εφόσον πραγματικά υλοποιηθεί και ειδικά για την υπερπεριοχή μας. Και μάλιστα θα πρέπει να γίνει με τον ανεξάρτητο φορέα. Βλέπουμε τις κινήσεις με Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη σε σύμπραξη. Θα πρέπει να το δούμε. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα σχεδιάζεται. Θα πρέπει να το δούμε για το σύνολο και τουλάχιστον να πάει σε προγραμματισμό. Και κάτι ακόμα, και κλείνω με αυτό. Έχω την τιμή και ως πρόεδρος στην ομάδα του Σύνταγμα Περιφερειάς και του Core Platform να συμμετέχω. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές οι διαδικασίες του μετασχηματισμού που έχετε αναφέρει κατά την πρωτομιλία σας αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, το φυσικό αέριο δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργεια, είναι μια οικονομική, συμβατική, είναι ορυκτό καύσιμο και αυτό. Απλά έχει τα 2/3 χοντρά του ρήπου σε διοξείδιο του άνθρακα που έχει ο Λιγνίτης, έτσι για να ξέρουμε για τι συζητάμε. Τι θα έλεγα? Θα έλεγα πρακτικά ότι αυτή η ιστορία με τον Core Platform και ο μετασχηματισμό τη περιφέρεια, όπω πιλωτική και όλα αυτά που γίνονται, είναι ευκαιρία και αυτά να ενσωματωθούν ω λογική, αλλά καιρό είναι κυρίω να δούμε γιατί όχι, να το εξετάσουμε και τα λοιπά, να δούμε και το κομμάτι των βιομηχανικών και των άλλων αστικών, των άλλων δηλαδή χρήσεων πέραν από τον αστικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δοθεί το μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά στην περιοχή που αφορά στις λιγνητικές δραστηριότητες. Και φυσικά να μην ακούμε έτσι, ίσως να το πω, ο Θεός θα το δείτε για το επόμενο διάστημα, περί μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, γιατί μόνο αναπτυξιακά δεν είναι.